Perdono, se quel che è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perdono. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Κοίτα τι έκανε. Σας ευχαριστώ πολύ. Απόψε η εκπομπή έχει την πολύ μεγάλη χαρά και την πολύ μεγάλη τιμή να φιλοξενεί έναν αληθινό στάρ. Ένα στάρ με όλη τη σημασία της λέξης στην πρώτη του διακαναλική συνέντευξη τύπου και συναυλία. Τόλης Βοσκόπουλος! Μπορεί να μην χτυπήσεις, κανένα μην ρωτήσεις. Έλα, έλα, θα κάνω εγώ τα πάντα, φτάνει να το ζητήσεις. Έλα, έλα, θα κόψω για σένα τη νύχτα στα δύο. Μιλάω σοβαρά, μην το παίρνεις για σένα. Μπορώ να το κάνω κι ας φαίνεται τρέλα. Θα κόψω για σένα τη νύχτα στα δύο. Μιλάω σοβαρά, μην το παίρνεις για αυτό. Μπορώ να το κάνω, θα σου φαίνεται τρέλα. Έλα. Να σας πω κάτι. Καλά, βέβαια, για να μπορέσω να σας εξηγήσω τι νιώθει κανείς στη θέση μου όταν βρίσκεται αυτή τη στιγμή, όπως βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση, θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να σας το δώσω να το καταλάβετε. Είστε καταπληκτικοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ξέρετε. Πάμε λοιπόν. Ωραία. Πάμε λοιπόν, φύγαμε. Θες να πεις κάτι. Συγγνώμη κύριε, εμείς είμαστε πέντε γυναίκες μόνες. Από τρία διαφορετικά κανάλια. Ακούστε τα μεγαλύτερα της χώρας. Καταρχήν, μας έχετε αφήσει μόνες μας εδώ. Μόνες γυναίκες καταρχήν. Από την ώρα που βρίσκομαι εγώ δίπλα σας δεν μπορεί να γίνει. Σωστό κι αυτό. Εγώ το λέω. Πάμε, φεύγει. Έλεγα λοιπόν ότι εδώ είναι τα τρία μεγαλύτερα κανάλια της χώρας, τα οποία εκπροσωπούνται από αυτές τις υπέροχες γυναίκες. Είναι η κυρία Φέη Μαυραγάνη, από τον Αντσέρα. Ξέρω, ξέρω. Ναι, αλλά πρέπει να τις πω εγώ όμως. Καταλάβατε. Είναι η κυρία Τάνια Ιακωβίδου. Θαυμάζω και το σήμα του Γρηγορία Νόητο. Θα θαυμάζω όλοι. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη λέει τις ειδήσεις στον Αλφα, που είναι πολύ ωραίο κανάλι. Και η κυρία Μαρία Φαγκάκη που λέει το καιρό, και είναι εδώ μαζί μας.
Λοιπόν, αυτές οι γυναίκες ήρθαν με πολλά ερωτήματα σήμερα. Αυτό το ποτήρι μου το έφερε ένας φίλος σου, έχω να σου πω. Αυτά τα ποτήρια κυκλοφορούσαν την εποχή που φλερτάραμε όλες με σένα, γιατί τώρα δεν μας αφήνεις πια. Καλά τα λέω. Δεν σας αφήνω πια. Κοίταξε βλέμμα τώρα, συγγνώμη. Κοίταξε βλέμμα. Δεν είσαι. Έτσι δεν είναι. Ακύρωσε αυτό που είπες. Δεν νομίζω. Δεν σας αφήνω πια. Όχι. Παντρεμένος, οικογενειάρχης, τι να φλερτάρουμε. Μάλλον. Εσείς δεν θέλετε. Αλλά αν εσείς δεν θέλετε, άλλη δουλειά. Να τον φλερτάρουμε, μας αφήνετε. Άνετα. Λίγο, λίγο. Πολύ. Πολύ, ε. Δεν το έλεγες κοινό, προχωρημένο. Ορίστε. Εγώ. Πολύ λίγο. Για πες. Εγώ νομίζω ότι πρέπει από σένα να πάρουν άδεια, όχι εσύ να παίρνεις άδεια. Γιατί, γιατί η γνωριμία δική μας που χρονολογείται εδώ και χρόνια, νομίζω ότι πρέπει από σένα να παίρνουν άδεια. Έτσι δεν είναι το πρόβλημα. Κινείστε προς την κατεύθυνση της κυρίας Διγενή. Δηλαδή, εδώ αυτό κάτι σημαίνει. Το Μέγκα είναι μαζί μου, παιδιά, το κρατάω. Έντονα την κυρία Διγενή, να μας το πείτε τώρα. Παρακαλώ πολύ να μας το πείτε. Να πω τι. Υπάρχει ένα έντονο φλερτ προς την πλευρά της κυρίας Διγενή. Μα δεν είναι τωρινό. Α, δεν είναι τωρινό. Πότε ξεκίνησε και η Χριστίνα να μιλάω εγώ στα κανάλια. Θα σας κάνουμε δημοσιογραφικές ερωτήσεις σκληρές εδώ. Είμαστε αποφασισμένες απόψε. Γι' αυτό ήρθαμε. Θέλω μια χάρη από το κοινό. Θέλω μια χάρη. Θέλω ένα χειροκρότημα μόνο από τους άντρες που παρευρίσκονται εδώ. Και ένα από τις γυναίκες. Τελείωσε. Αυτή τη στιγμή απαντήσαμε στα ερωτήματα όλων των κυριών. Δεν τελειώνει το ζήτημα. Σε κουράζουν, αγάπη μου, σου βάζουν ερωτήματα συνέχεια. Οπότε... Μα πρέπει να τραγουδήσει αγοράκι μου. Τα καινούργια τραγούδια, μάλλον. Όχι τώρα. Όχι τώρα. Όχι τώρα. Όχι τώρα. Λοιπόν, εγώ λέω να φύγει. Το λέω όχι τώρα. Το είπα. Καλά έκανα και το διευκρινίζω τώρα. Γιατί θέλω να σας πω ότι αυτά τα λέω πρώτη φορά τα τραγούδια. Αυτό δεν τα έχω ξαναπεί. Έτσι, τα έχω πει μία φορά στο στούντιο. Όταν λοιπόν στο στούντιο τραγουδάμε. Τραγουδάμε με ένα αναλόγιο μπροστά μας, τραγουδάμε, έχουμε το στίχο μπροστά. Έτσι, έχεις δίκιο. Από εκεί και πέρα τα τραγούδια τα μαθαίνουμε όταν τα τραγουδάμε στο κέντρο και τα λέμε κάθε μέρα. Μα εγώ δεν είμαστε γουρλίδες. Εγώ δεν τα έχω ξαναπεί και θα κοιτάω, θα συμβουλεύω. Να του δώσουμε θάρρος του νέου καλλιτέχνη. Δεν πια ξανά στα τρελά σου φιλιά που σκοτώνουνε. Σε ένοχα βράδια που ανάβουν φωτιές στην καρδιά. Σε κάτι στιγμές και σε νύχτες που δεν ξημερώνουνε. Στιγμές που σε νιώθω χαμένη σε ξένη αγκαλιά. Και στους αλεμένου μου μυαλού τώρα την άκρη μυστικά κυλάει ένα δάκρυ. Γίναν όλα σκόνη πια και στάχτη και χούμε. Και στους αλεμένου μου μυαλού τώρα την άκρη μυστικά κυλάει ένα δάκρυ. Γίναν όλα σκόνη πια και στάχτη και χούμε. Δεν υπάρχουν αγάπες στη ζωή μου τις στράτες. Όνειρα λάθρε επιβάτες τώρα πια. Δεν υπάρχουν αγάπες κι οι αναμνήσεις φευγάτες. Όνειρα λάθρε επιβάτες. We'll be right back.
ποτέ πια ξανά μη μιλήσεις για βράδια που φύγανε. Μην προσπαθείς να με πείσεις με λέξεις φθηνές. Χιλιάδες γιατί στην καρδιά τόσες νύχτες μου πήρανε. Κι ό,τι κι αν λες είναι αργά, δεν γυρίζω στο χτες. Και στου αλεμένου μου μυαλό τώρα την άκρη μυστικά κυλάει ένα δάκρυ. Γίναν όλα σκόνικα και στάχτη και γούμε. Και στου αλεμένου μου μυαλό τώρα την άκρη μυστικά κυλάει ένα δάκρυ. Γίναν όλα σκόνη πια και στάχτη και γούμε. Δεν υπάρχουν αγάπες στη ζωή μου τις τεράτες. Όνειρα λαθρεπιβάτες τώρα πια. Δεν υπάρχουν αγάπες στη ζωή μου τις στράτες. Όλα ψευτιά κι αυταπάτες τώρα πια. Για μένα η νύχτα είναι ζωή. Η νύχτα είναι δικιά μου. Είναι η γυναίκα που έχω πει. Όλα τα μυστικά μου. Η νύχτα μοναξιά στους δρόμους, απαγορευμένους εχινόμους. Κόντρα που τους πήγα έναν ένα, να ξεχνάω αγάπες σαν και σένα. Σάββατο βραδά ρετάλια, που τα πίνω κι είμαι χάλια. Σάββατο βραδά ρετάλια, με κυκλώνουν. Σε θυμάμαι νύχτες που κολλάνε, βγαίνουν και δεν ξημερώνουν. Έλα! Α! Αλλά! Γεια σου, Γιάννα και Δημητρά. Εμένα η νύχτα όπου με βρει, για μοναξιά μου λέει. Κι αν την πετύχω βοροχερή, κλαίει για μένα, κλαίει. Έχει νύχτα μοναξιά στους δρόμους, απαγορευμένους έχει νόμους. Κόντρα που τους πήγα έναν ένα, να ξεχνάω αγάπες σαν και σένα. Σάββατο βραδά ρετάλια, που τα πίνω κι είμαι χάλια. Σάββατο βραδά ρετάλια,
κυκλώνουνε. Κι όταν σε θυμάμαι νύχτες που κολλάνε, βγαίνουν και δεν ξημερώνουνε. Τραγουδάρες έχουμε. Τραγουδάρες έχουμε, Ηλία. Ε, έτσι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε. Θέλω να σου πω ότι έχεις κάνει μια δουλειά συγκλονιστική. Την έχουμε ακούσει όλοι στο γραφείο και έχουμε ψηφίσει ναι. Είδες τι ωραία. Έτσι. Βέβαια, στο δεύτερο CD, έχεις μέσα πράγματα τα οποία θα μπορούσε κανείς να υποψιαστεί. Ότι είναι γραμμένα πάνω σε στιγμές μεγάλου πάθους, μεγάλου έρωτα και για συγκεκριμένες γυναίκες. Εγώ έτσι μυρίζομαι, τώρα έτσι είναι. Α, λες για το δεύτερο το CD. Το δεύτερο CD, λέω. Που είναι το live, αυτό που δίδεται live, δώρο, ας πούμε. Ναι. Αυτά που έχω γράψει εγώ από αυτά, γι' αυτά μπορώ να σου πω. Ναι. Για τα άλλα που έχουν γράψει άλλοι, δεν να σου πω. Ναι. Εγώ απλώς τα είπα εκείνα. Ερμήνευσες. Ναι. Την εποχή που τα λέγατε. Ναι. Να υπονοούσατε κάτι. Να ζούσατε πράγματα όταν και να τα δίνατε. Όταν δεν το έγραψα εγώ, δεν μπορώ να... Δεν μπορεί, δεν ισχύει να ρωτήσω αυτό. Κάτι. Έτσι όπως το θέτετε τώρα, είναι και κάτι που το έχω στο μυαλό μου χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Αυτός που το λέει το τραγούδι, κάνει κτήμα του την ουσία του τραγουδί, αυτός που την έγραψε. Ναι, αυτός. Είναι καταπληκτική ερώτηση. Κάνει παρέα με το Μάνεση. Το πρέπει να στα πω αυτά. Είναι ο άντρας της. Είναι ο σύζυγος. Πού και πού συνεργούνται αυτοί. Ξέρω καλά. Και το ξέρω καλά, ναι, και είναι και θαυμάσιο όσο τον παρακολουθώ. Και ο κόσμος τι περιμένει, να θέλει να ακούει τραγούδια και ακούει μας εδώ. Να δούμε αυτά τα τραγούδια που ακούει, πώς βγαίνουν, με τι ψυχή βγαίνουν και τι έχουν από πίσω. Άκουσε τώρα. Καμιά φορά τυχαίνει να συμβαίνει το ίδιο με τον εκτελεστή, αυτό που συμβαίνει με τον δημιουργό. Ο δημιουργός, ας πούμε, ζει μια κατάσταση εκείνη την εποχή δική του. Εάν τυχόν πετύχει να ζει μια περίπου μπορεί ίδια κατάσταση έτσι, δηλαδή. και ο εκτελεστής, τότε ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Γιατί μια ζωή. Στα τραγούδια που είπατε, πόσες φορές σας συνέβη αυτό? Εμένα μου συμβαίνει πάντα, όχι, εμένα μου συμβαίνει πάντα, γιατί εγώ έχω ένα ειδικό λόγο, τον οποίο θα σας το εξηγήσω. Εγώ από ό,τι θα ξέρετε, δεν ξέρω κατά πόσο το ξέρετε, αλλά όσοι δεν το ξέρετε, μαθαίνετε τώρα, ότι εγώ είμαι ηθοποιός βασικά, έτσι, ξεκίνησα γνωστό, από το θέατρο. Ναι, βέβαια, γνωστό. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν από το θέατρο, εγώ τι έγινε τώρα, τι συνέβη. Πήρα μαζί μου τον ηθοποιό εγώ όταν βγήκα στο τραγούδι. Και δραματοποιούσατε τα τραγούδια, δηλαδή. Καλά. Κοίτα εδώ, ορίστε. Και έγινα ερμηνευτής. Δηλαδή, εμένα με απασχολεί πάρα πολύ ο στίχος, με απασχολεί ο λόγος. Κοίτα τι κάνει, κοίτα τι κάνει. Ναι, ναι, κοίτα εδώ. Λοιπόν, να ακούσει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και που λες, κάθε φορά λοιπόν που παίρνω ένα τραγούδι να το τραγουδήσω, εγώ το ερμηνεύω. Παίζω ένα ρόλο. Σωστό. Εκείνη την ώρα γίνομαι ηθοποιός. Οπότε λοιπόν όλα μου τα τραγούδια. Άρα απορρίπτεται πολλά τραγούδια με αυτή τη λογική. Απορρίπτεται κάποια τραγούδια. Όχι, δεν απορρίπτω κανένα. Αν οι στίχοι δεν λένε τίποτα σε εσάς, δεν τα επιλέγει τότε. Αυτά που δεν λέω. Αυτά που δεν λέω ακριβώς. Δεν τα επιλέγω. Πώς και δεν σας κράτησε το θέατρο και η υποκριτική, δηλαδή να παραμείνετε για περισσότερο χρόνο. Δεν κατέληψα. Κατά καιρούς κάνω θέατρο. Κατά καιρούς κάνετε, ναι. Αλλά κατά καιρούς όμως. Δηλαδή δεν ήταν το μεγάλο πάθος αυτό. Τελικά αποδεικνύεται στην πορεία ότι... Ήταν και αυτό. Αλλά το τραγούδι σας κέρδισε όμως. Με κέρδισε πολύ και δεν με αφήνει το τραγούδι. Δεν με αφήνει. Ούτε εμείς αφήνουμε να μην ασχολείσαι με το τραγούδι. Ύστερα, να πω και κάτι τώρα που δεν θα ήθελα να το πω. Uh-huh. Με κουράζει το θέατρο. Yeah. Είναι κουραστική δουλειά το θέατρο. Και το τραγούδι δεν είναι όμως. Όχι, δεν με κουράζει το τραγούδι. Στο τραγούδι. Παρότι ξενυχτάω στο τραγούδι, παρότι γίνεται όλη αυτή η ιστορία, δεν με κουράζει. Στο τραγούδι αυτό που σας έδωσε τόσα χρόνια δύναμη και είστε εκεί που είστε για τον κόσμο και το είδαμε και σήμερα. Σας τοποθετεί πολύ ψηλά και είστε από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες. Το είδαμε όλος ο κόσμος εδώ σήμερα. Χάρηκε τόσο πολύ για εσάς. Βλέπετε. Πρέπει να σου πω ότι είναι πρώτη φορά στο Κοίτα τι έκανες που υπάρχει τόσο πολλοί κόσμος, έτσι. Σε λέω να το ξέρεις.
να σας πω κάτι τώρα. Εγώ πώς βλέπω να αντιδράτε σε σχέση με το κοινό, φαίνεται γιατί είναι αυτή η σχέση έτσι όπως είναι. Γιατί συγκινήσετε την ώρα που βλέπετε ότι το κοινό ανταποκρίνεται έτσι όπως ανταποκρίνεται σε εσάς. Ναι. Γιατί δεν μας λέτε τι νιώθετε, αυτό που δεν είπατε προηγουμένως στο κοινό. Τι νιώθετε όταν σας χειροκροτάνε έτσι, όταν σας αγαπάνε και σας φωνάζουν πρίγκιπα. Κοίταξε, είναι. Ναι, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ήθελα να πω σε όλους και σε εσάς τώρα. Θα έπρεπε να ζήσετε εκείνη τη στιγμή τη θέση μου. Τη θέση μου, για να το καταλάβετε. Λίκα. Με λόγια νομίζω δεν θα μπορέσω ποτέ να σας το δώσω να το καταλάβετε. Και παραλαμβάνονται όμως πολύ συχνά, συνέχεια. Η αγάπη του κόσμου είναι συνεχής. Ναι, και εγώ εξακολουθώ να νιώθω τόσο έντονα, τόσο δυνατά και προσπαθώ τόσα χρόνια να βρω τον τρόπο να σας το δώσω να το καταλάβετε και δεν το βρίσκω. Πέθαινα στην αμμουδιά πέρσι το καλοκαίρι. Λέγαμε λοιπόν Τόλι την ώρα που τραγουδούσες ότι ο άντρας που είσαι και ο άντρας που τραγουδάς, ο άντρας ο κυμπάρης, ο σωστός, ο αφοσιωμένος, ο ευγενικός, ο υπότης, ο βαθιά ερωτευμένος, αυτός ο άντρας υπάρχει σήμερα? Ή να ρωτήσω τις κυρίες πρώτα να μου πούν, υπάρχει αυτός ο άντρας που υποδύεται στα τραγούδια του αλλά και είναι ο ίδιος ο Βοσκόπουλος? Κυρία Ιακωβίδη, να μου πει. Εντάξει, εξαρτάται πώς έχει στο μυαλό της η κάθε γυναίκα τον ιδανικό άντρα. Και τι ψάχνει να βρει. Το έτσι το δείχνω με. Το έτσι βελάκια εδώ μεταξύ. Πάνε τα βελάκια στον κύριο Βοσκόπουλο προς τα πάνω, προς τα κάτω. Γιατί μπορεί να είναι κάποιες γυναίκες που να μην είναι. Να είμαι εγώ το ιδανικό. Ναι, λέξε πολύ. Να ρωτήσω τις κυρίες, είναι το ιδανικό μας αυτός ο τύπος? Συγγνώμη. Να ρωτήσω κάτι. Με αφορμή αυτό που λέτε για το ιδανικό, υπήρχε γυναίκα που να τη θέλατε πολύ και να την κυνηγήσετε και να μην ήταν να μην ήσασταν το ιδανικό της? Γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό είπα ότι υπάρχουν γυναίκες. Μην λέτε όχι. Είσαι από τους ανθρώπους που έχει φάει πόρτα. Πόρτες. Και χιλόπιτες. Και παράθυρα. Απίστευτο, κύριε Βοσκόπουλο, αυτό. Και πόρτες και παράθυρα και χιλόπιτες και χιλοπίτες. Μήπως επειδή σου... Και τραχανά. Μήπως επειδή σου είναι πολύ δοτικός από την αρχή, μήπως δηλαδή σε θεωρούσαν ότι... Έτσι, έτσι. Είναι αυτό δεδομένος... Μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί και να έπαιζε αυτό. Μπορεί να είναι όχι να έπαιζε. Μου φαίνεται ότι αυτό ήταν ο λόγος. Ναι. Με βλέπουν από την αρχή. Αν αυτό ήταν ο λόγος, από μία αποτυχία. Θα δώσω την κασέτα υπήρχε... στο Μάνεση, σταμάτα να ασχολείσαι με αυτό. Κάτσε τρεπουλάκι μου να καταλάβω. Όλες εσείς ψυχογράφημα κάνουν. Λοιπόν, υπήρξε μετά διορθωτική κίνηση για την επόμενη κρούση? Σπάνια. Τα ίδια πάλι, ναι. Αισθάνεσαι ότι έχεις εκκρεμότητες με το παρελθόν σου? Εκκρεμότητες. Εγώ με το παρελθόν μου δεν έχω καμία σχέση. Έχω κόψει όλες μου τις διασυνδέσεις και τις γέφυρες και δεν θέλω να έχω με το παρελθόν μου καμία σχέση και γι' αυτό λοιπόν δεν αισθάνομαι. Αν έχω αφήσει και εκκρεμότητες, μπορούσα να τις είχα αφήσει, μπορεί, αλλά δεν τις θυμάμαι. Κι άλλωστε η ζωή είναι μπροστά. Δεν τις θυμάμαι. Εγώ ζω το σήμερα που είναι ένα θαυμάσιο σήμερα για μένα. Και με ενδιαφέρει πολύ η ζωή μου σημερινή και πώς θα την κάνω πολύ πιο όμορφη αύριο. Αυτό που μας αρέσει εμάς τις γυναίκες εσένα είναι ότι είσαι από τους άνδρες που παραδίνονται στη σχέση. Τελείως. Παραδίνονται όμως απολύτως. Τελείως όμως. Κάποιες από αυτές τις παραδόσεις έχουν κοστίσει, σε ενοχλούν ακόμη? Όλες οι παραδόσεις μου έχουν κοστίσει. Σε εκτιμώ βαθύτερα μετά από αυτό ακόμα περισσότερο. Βέβαια, γιατί η παραδοχή είναι το μεγαλύτερο, όχι μόνο το γιατί εσείς οι γυναίκες εκμεταλλευόσαστε, να πούμε, εμάς τους, μην το πω τι. Παθιασμένους άντρες. Έκανα την κίνηση, μια ψηλή. Αντί να αντί να τους εκτιμάτε αυτούς, τους εκμεταλλευόσαστε. Με ποιο τρόπο τους εκμεταλλευόμαστε? Τι κάνουμε δηλαδή? Περνάτε την αγάπη μας, την περνάτε για αδυναμία. Δεν είναι η αγάπη αδυναμία όμως? Όχι. 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 Τι είναι αγάπη? Είναι αγάπη. Η αγάπη δεν έχει καμία σχέση με τίποτα άλλο. Μόνο με την αγάπη έχει η αγάπη σημαίνει. Αυτά τα δάντια εδώ πώς τα έχεις σπάσει, πες μου. Αυτά εδώ τα δάντια. Τώρα αυτό πώς το γύρισε? Να μην σε νοιάζει γιατί το έχω 20 χρόνια αυτό. Αυτό το δόντι. Ναι, πες μου πώς το έχεις σπάσει. Στα νταμάρια. Πεθαίνω για αυτό το δόντι. Στα νταμάρια. Στα νταμάρια στον Κορυδαλό που ήμουν εκεί έμενα.
και έπαιζες και χτύπησες. Για δες. Τη χαλάσατε. Άλλη ιστορία περίμενε να ακούσει. Τη σπάσατε. Πώς πάει έτσι το δόντι με εκείνη. Κουμπουνιά ίσως όχι, έτσι. Όχι, κουμπουνιές δεν τρώω. Ξύλο έχεις παίξει για γυναίκες. Πολλές φορές. Σοβαρά. Όχι τώρα. Όταν ήμουν νέος. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχω ακούσει ότι για... Ναι. Έχω ακούσει ότι για να εντυπωσιάσετε μια γυναίκα, έχετε κάνει διάφορα πράγματα. Έχετε στείλει, ξέρω εγώ, λουλούδια, διαμάντια, έχετε κίνητα, κάνει ταξίδια, αστραπή, δηλαδή όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Για να τις δείξετε την αγάπη σας. Ναι, για να δείξετε την αγάπη σας. Όχι, και να εκφράσετε τον θαυμασμό σας. Αυτό. Βγάλε το για να την εντυπωσιάσω. Όχι, δεν είπα εντυπωσιάσετε. Είπα για να δείξετε την αγάπη σας και για να εκφράσετε το θαυμασμό σας. Τα έχετε κάνει όλα αυτά. Τα έκανα όλα αυτά. Δεν είναι μύθος, δηλαδή. Τα έκανα όλα αυτά και ακόμα περισσότερα από αυτά που λες. Α. Στις γυναίκες μου. Το πιο ακραίο που όχι σε αυτές που ήθελα να εντυπωσιάσω για να τις πάρω κοντά μου. Ναι. Δεν τις δόλωνα με αυτά. Όταν θέλατε να κάνετε ερωτική εξομολόγηση σε μια γυναίκα, πώς την κάνατε? Ω, σιγά, μην κάτσω τώρα να θέλω να σου πω εγώ τώρα πώς την κάνατε. Ενώ μας δώσετε ένα δείγμα. Νομίζεις εσύ τώρα ότι είναι ένας ο τρόπος. Δεν υπάρχει. Κάθε γυναίκα έχει και το σενάριό του. Δεν υπάρχει ένας τρόπος που τον ακολουθούσατε, ας πούμε, κατά κόρον, ως επιτοπλίστων. Αλλιώς θα πέσει σε σένα, αλλιώς σε μια άλλη. Α, όχι, κάθε γυναίκα. Θα έπρεπε να έχω βγάλει βιβλιαράκι, τότε και αν τον έχω καθαρίσει. Λέγε αυτά εσύ το ποίημα, γιατί έτσι. Τόλι, πρέπει να συγκρατηθούμε λίγο, διότι έχει έρθει ο κύριος Θανάσης Πολυκανδριώτης. Θα μας παρεξηγήσει, μην το συνεχίσουμε. Πάω. Ναι, βέβαια. Καλώς το Θανάση. Είπα μια κουβέντα παραπάνω, Θανάση, συγγνώμη. Λοιπόν, ο Θανασάκης μου, ο Πολυκανδριώτης, τώρα δεν χρειάζεται να σας πω εγώ, να σας τον συστήσω. Κατάφερε να πείσει όσους αμφέβαλαν και είχαν κατατάξει σε δεύτερη μοίρα αυτό το σπουδαίο όργανο που λέγεται μπουζούκι. Κατάφερε και τους έπεισε ότι είναι ένα σπουδαίο όργανο και το έβαλε μέσα στο Ηρώδιο, το έβαλε μέσα στο Μέγαρο Μουσικής. Έπαιξε με συμφωνικές ορχήστρες και στο Ηρώδιο και στο Μέγαρο Μουσικής και παντού και αυτή τη στιγμή ακούστε και κάτι που δεν το ξέρετε. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Διδάσκει. Κατάφερε και το έβαλε. Το έβαλε το όργανο στο πανεπιστήμιο και διδάσκει αυτή τη στιγμή στο πανεπιστήμιο. Το σημαντικότερο είναι ότι έβαλε τα τραγούδια του στις καρδιές μας και τα τραγουδάμε όλοι και του το χρωστάμε αυτό το πράγμα. Ήταν καταπληκτική παρέμβαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ να σου κάνω εντύπωση. Και θα κάνω κι εγώ μια πιο καταπληκτική τώρα που θα σου πω. Ναι. Ότι εγώ είχα δύο μεγάλες ευτυχίες με το Θανασάκη μου. Η μία ευτυχία είναι που τον έχω φίλο μου από πολλά χρόνια. Και η δεύτερη ευτυχία είναι ότι έχω τραγουδήσει πολλά τραγούδια του και τα έχουμε κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Αυτά τα τραγούδια θα σας τα πούμε σήμερα. Είναι δικά του. Ό,τι θα ακούσετε τώρα είναι όλα του Θανάση του Πολυκανδριού. Να πω κάτι. Εύχομαι σε όλα τα νέα τα παιδιά που έχουν συμμετάσχει στο δίσκο σου, στο δίσκο μας, γιατί συμμετάσχω κι εγώ, καλή επιτυχία, να τους δώσουμε εσύ και μετά κι εγώ θάρρος να γράψουν καλά λαϊκά τραγούδια για το μέλλον. Ο καθηγητής, καταλάβατε, ο καθηγητής. Έτσι μιλάνε οι καθηγητές. Ο καθηγητής έτσι μιλάνε. Για τα μέσα, για τα παιδιά. Λέα. Ο Θανάσης είναι όλα αυτά. Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να αναψεις, να τρέξεις στο κρεβάτι να με βαρδείς. Να τρέξεις στο κρεβάτι να με βαρδείς. Να κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα, σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Ατέλειωτο ταξίδι πήγαινε έλα,
έχω από τα γαλαζιά τα νερά. Να κάνουμε έναν έρωτα ολοτρένα. Σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Ατέλειο το ταξίδι πήγαινε έλα. Στο πόθο τα γαλάζια τα νερά. Ύστερα να σκύψω, να διαβάσω τα μάτια της ρητίδες, τα μαλλιά. Και πριν μου κοιμηθείς να σε σκεπάσω με όλα της ζωής μου τα φύλλα. Με όλα της ζωής μου τα φύλλα. Να κάνουμε έναν έρωτα ολοτρέλα. Σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Ατέλειο το ταξίδι πήγαινε έλα. Στου πόδου τα γαλάζια τα νερά. Να κάνουμε έναν έρωτα ολοτρέλα. Σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Τέλειο το ταξίδι πήγαινε έλα. Στου πόδου τα γαλάζια τα νερά. Ακούτε τώρα. Θανάσης Πολυκατριώτης. Επειδή τα άστρα δε σου τάζω, λες πως δε σε λογαριάζω. Και επειδή τα λόγια μου μετράω, λες πως δε σε αγαπάω. Οι άντρες δεν μιλούν πολύ, στο νου σου να το γράψεις. Νιώσω για την αγάπη τους, τη δείχνουνε με πράξεις. Οι άντρες δεν μιλούν πολύ, στο νου σου να το γράψεις. Υποσχέσεις, γιατί στο πλευρό σου να με δέσεις. Και μη θες στη κάθε μου κουβέντα να σου κάνω κομπλιμέντα. Έλα, αμέ. Οι άντρες δεν μιλούν πολύ, στο νου σου να το γράψεις. Νιώσω για την αγάπη τους, τη δείχνουνε με πράξεις. Οι άντρες δεν μιλούν πολύ, στο νου σου να το γράψεις. Δεν μιλούν πολύ, στο νου σου να το γράψει. Μπράβο! Ε!
παραπονιάρικο σκοπό. Απόψε να μου πείτε και για τα μάτια που αγαπώ, που έχασα να πιείτε. Άιντε στην υγειά της, άιντε στην υγειά της, άιντε στην υγειά της, ναι παιδιά. Κι αν δεν μ' αγαπάει άλλο η καρδιά της, άιντε στην υγειά της, ναι παιδιά. Άιντε στην υγειά της, άιντε στην υγειά της, άιντε στην υγειά της, ναι παιδιά. Σκοπό και δάκρυα στα μάτια, φυτώχη η καρδιά μου έγινες. Απόψε δυο κομμάτια. Άιντε στην υγειά της, άιντε στην υγειά της, άιντε στην υγειά της, ρε παιδιά. Αν δεν μ' αγαπάει άλλο η καρδιά της, άιντε στην υγειά της, ρε παιδιά. Άιντε στην υγειά της, άιντε στην υγειά της, άιντε στην υγειά της, ρε παιδιά. Έλα, Θανάση! Φιστικάκια, φιστικάκια. Φιστικάκια. Όταν λες φιστικάκια, τι εννοείς? Εγγενείς. Τι φιστικάκια δηλαδή? Πάνε με νους εσύ. Όχι, δεν βάζω, μου πεις εσύ. Τι πάει να πει αυτό? Πώς είναι τα φιστικάκια της Ιγκλήνης? Αν μου δες πάει κι αλλού, πάντα στον. Μα θα την κάνουμε σεξουαλική εκπομπή, θες? Είναι, δεν θα την κάνουμε. Είναι σεξουαλική. Ναι, ναι, ναι. Θανάση, μην του δίνεις περιθώρια. Μη σταματάς καθόλου. Μη μου δίνεις περιθώρια σου, Θανάση. Το κρεβάτι είναι στρωμένο, έλα και σε περιμένω. Το κρεβάτι είναι στρωμένο και το φως χαμηλωμένο. Έλα μου, έλα μου.
κορίτσι μου και τρέλα μου. Πάρε με, πάρε με, στην αγκαλιά σου βάλε με. Πάρε με στην αγκαλιά σου, να πεθάνω απ' τα φιλιά σου. Έλα ρε! Παναγιά βοήθα! Άκου λέει όλος βαρέθηκε. Βαρέθηκε, τρελάθηκε. Κοίτα εδώ! Το κρεβάτι είναι στρωμένο, έλα και σε περιμένω. Το κρεβάτι είναι στρωμένο και το φως χαμηλωμένο. Έλα μου, έλα μου. Πάμε! Έλα μου, έλα μου, με δύση μου και τρέλα μου. Πάρε με, πάρε με, στην αγκαλιά σου βάλε με. Πάρε με στην αγκαλιά σου, να πεθάνω απ' τα φιλιά σου. Έλα Θανάση! Έλα μεγάλε! Ζωντανά γίνεται αυτό. Αχ, τόλι. Παιδιά, καταπληκτικά πεθαίνω, ε. Αλήθεια. Δεν έχετε κάνει διάλειμμα ζωντανό, έτσι έγινε αυτό. Από θαύμα, ρε. Και εγώ έβγαλα τις γραβάτες μου, τα πέταξα όλα και τα... Τι να δώσω. Παιδί που είναι σκυμμένο στη γωνιά, τυλιγμένο στου καπνού την καταχνιά, και τα πίνει με το βλέμμα του θολό. Μη τ' αγγίξετε κανείς, παρακαλώ. Αφήστε το στην κάψα του να πιει και να καεί. Δεν θέλει απόψε άνθρωπο να δει, κι αν έχει κάψες, κάψες το παιδί. Μια αγάπη που τον πρόδωσε του καίει τη ζωή. Αφήστε το στην κάψα του να πιει και να καεί. Παιδί έχει 40 πυρετό και το δάκρυ του φωτιά είναι κι αυτό.
και αν κάνει και μια τρέλα δηλαδή. Συγχωρήστε το απόψε το παιδί. Δεν θέλει απόψε άνθρωπο να δει, γιατί έχει κάψες, κάψες το παιδί. Μια αγάπη που τον πρόδωσε του καίει τη ζωή. Αφήστε το στην κάψα του να πιει και να καεί. Δεν θέλει απόψε άνθρωπο να δει, γιατί έχει κάψες, κάψες το παιδί. Μια αγάπη που τον πρόδωσε του καίει τη ζωή. Αφήστε το στην κάψα του να πιει και να καεί. Είναι μια ώρα δύσκολη του χωρισμού η ώρα. Βαρύς ο πόνος και βουβός σαν βουρκωμένος ουρανός. Πρωτού ξεσπάσει η μπόρα. Είναι μια ώρα δύσκολη του χωρισμού η ώρα. Κανείς δεν ξέρει τι να πει. Τα λέει όλα η σιωπή. Κανείς δεν ξέρει τι να πει. Τα λέει όλα η σιωπή. Είναι βαρύ και δύσκολο να πεις στον άλλον φύγε. Στον ήλιο κι αν εχόρεψες, τόση καρδιά που ξόρεψες. Τι έγινε που πήγε. Είναι βαρύ και δύσκολο. Ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου, να περάσει όπως όπως η βραδιά μου. Στη δική σου τη σελίδα δεν σταμάτησα και θυμήθηκα για σένα, ναι, πως δάκρυσα. Μα δεν
ξαφνικά το χρώμα των ματιών σου, ούτε τον ήχο της φωνής σου δεν θυμήθηκα. Και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ, από εκεί για να θυμηθώ, αποκοιμήθηκα. Αν σ' αγάπησα απόψε δε θυμάμαι, και αλήθεια σου το λέω δεν λυπάμαι. Κάποιο δάκρυ μου ανεκύλησε για σένα, ναι. Πες πως ήταν κάποιο δάκρυ ή για κανένα, ναι. Μα δε θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου, ούτε τον ήχο της φωνής σου δε θυμήθηκα. Και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ, αποκοιμήθηκα. Προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ, Τόλι, έλα να πιες νερό. Μας έχεις αφήσει μόνες. Μόνες. Με απορίες και με απορίες. Αυτό το δικό μου θα πιω εγώ. Αφού είναι ειδικά το δικό του. Το δικό του πιερωμένο. Έλα Τάνια Ιακωβίδου, τελείωνε. Τον φροντίζω. Τον Άκη, καλά είσαι. Σας φροντίζω. Το αντελήφθηνε. Θα εξέλαβα. Έχεις πει, έχεις δηλώσει στο παρελθόν ότι η γυναίκα είναι καράβι και εσύ είσαι ο Μούτσος. Ισχύει αυτό, γελάνε. Έλα, θα το... Για να μην γελάνε πολύ, θέλω να το εξηγήσουμε όμως, έτσι. Εξήγησε τώρα, για αυτό σου ρωτάω. Εννοούσα ότι εγώ τη γυναίκα την έχω αρχηγό. Μάλιστα. Έτσι, και εγώ είμαι ο υπάλληλος. Ο Μούτσος τι είναι στο καράβι, ο υπάλληλος δεν είναι. Υπάλληλος. Αυτό ήθελα να πω. Να σας πω όμως, αυτό είναι πολύ υποτικό. Τι Μούτσος τώρα, αυτό είναι υπότιση, δεν είναι Μούτσος. Εγώ. Εσύ πώς το θέλεις, παιδί μου, πώς έχει μάθει ο μάνας. Για καλό το λέω, παιδάκι μου, μου αρέσει. Καλά με έχει μάθει ο μάνας. Πολύ καλά. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, γιατί τον βλέπω εγώ, είναι παλικάρι αυτό. Είναι λεβέντης. Βλέπω. Αν μου επιτρέπετε και αν θέλετε, απαντάτε. Είστε δημόσιο πρόσωπο, λατρεμένο από τον κόσμο, φαίνεται, το ζούμε, το εισπράττουμε. Κάποιες φορές όμως, κάποιοι επιλέγουν να σας στεναχωρήσουν. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό? Πώς αντιδράστε όλοι, αυτό ρωτάει. Έχω συνηθίσει. Και δεν στεναχωριέμαι πια, γιατί δεν ασχολούμαι με αυτά. Με αυτούς όλους που θέλουν να με στεναχωρήσουν, δεν ασχολούμαι. Να είστε καλά. Κοιτάξτε τι έγινε τώρα. Βλέπετε αυτό που έγινε. Αυτό ξέρετε τι λέει. Ότι εγώ επί 4 δεκαετίες δίνω εξετάσεις σε αυτή την κοινωνία. Και όπως φαίνεται παίρνετε άριστα. Και ο κόσμος ξέρει. Είναι όμως... Ο κόσμος ξέρει πολύ καλά ποιος είμαι. Εμένα δεν θα μπορέσει κανείς να μαυρώσει το όνομά μου και να με κυλιδώσει. Και δεν απαντάτε ποτέ σε αυτούς. Δεν απαντάω γιατί δεν ασχολούμαι με αυτούς. Γιατί θα γίνω ίδιος με αυτούς. Και εγώ δεν θέλω.
Το παρακάνουμε πια. Πώς είναι οι εκπομπές ή αυτά που λένε κάποιοι στις εκπομπές? Μα οι εκπομπές είναι αυτές που πληρώνουν και τους λέει πάρε τόσα κέλα να τα πεις. Δεν τα ξέρετε αυτά? Που δεν τις βλέπουμε, είπε μια κυρία. Δεν τις βλέπουν και είναι αλήθεια, ξέρετε, γιατί σιγά σιγά από ό,τι θα έχετε καταλάβει, από ό,τι έχετε αντιληφθεί, σταματάνε αυτές οι εκπομπές. Και ο Τόλης είναι από τους ελάχιστους που μπορούν και βγαίνουν. Δεν τα και ξέρετε τα αυτά δηλαδή? Μωρέ, τα ξέρουμε όλοι, αφού δεν τα λέμε. Ξέρετε, γιατί δεν τα λέτε? Δεν τα λέμε. Αφού είναι η δουλειά σας εσάς αυτή. Μερικές φορές ντρεπόμαστε για τη δουλειά μας, ξέρεις. Και ξέρετε, με τα λεφτά μέχρι τι έγινε. Σταυρώθηκε ο Χριστός. Σταυρώθηκε ο Χριστός. Για τα λεφτά. Εγώ τώρα, παρακαλώ πολύ, θέλω να τραγουδήσω λίγο, με επιτρέπετε? Λοιπόν, παιδιά. Τώρα θα τραγουδήσουμε αναγκαστικά όλοι μαζί. Γιατί εμείς ήρθαμε να τραγουδήσουμε. Να περάσουμε καλά. Και είμαι σίγουρος ότι θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί, γιατί θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί, γιατί δεν μπορεί να κάνετε διαφορετικά. Έτσι κι αλλιώς, θέλοντας και μη, θα τραγουδήσετε μαζί μου. Γιατί, ας πούμε, εσείς τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε, αν εμένα έτσι ξαφνικά μου ερχόταν, ας πούμε, και έλεγα. Πριν χαθεί. Θέλοντας και μη. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξανά βραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Μαζί μ' απόψε κάτω απ' το φεγγάρι. Δες τα μάτια μου γεμίσαν από σένα, ναι. Χόρεψε για την αγάπη που ήρθε να σε πάρει. Χόρεψε για σένα μόνο και για μένα, ναι. Μαζί μου τώρα στο καημό την άκρη. Πιες απόψε τη ζωή μου και αγάπαμε. Χόρεψε για δυο αγάπες και μια χούφτα δάκρυ. Έχουμε πολλά να πούμε που δεν τα πούμε. Πριν χαθεί το
Έκανες λάθος να γελάσεις, γι' αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ήξερα τι είχα να σου δώσω, και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω, και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος θα είμαι εγώ για σένα. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος θα λες κι εσύ για μένα. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος το λέω και θυμίζω. Ανεπανάληπτος θα μείνω στη ζωή σου. Ανεπανάληπτος θα μείνω στη ζωή σου. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος θα είμαι εγώ για σένα. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος θα λες κι εσύ για μένα. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος το λέω και θυμίσου. Ανεπανάληπτος θα μείνω στη ζωή σου. Ανεπανάληπτος θα μείνω στη ζωή σου. Σαν αστέναγμος και δε μετρίε το πόνο σου. Γιατί μόλις βραδιάζει σε ζητώ. Γιατί για σένα να πονάω. Γιατί τόσο πολύ να σ' αγαπάω. Σε ζητώ. Γιατί για σένα να πονάω. Γιατί τόσο πολύ να σ' αγαπάω. Γιατί τόσο πολύ να σ' αγαπάω. Γιατί μόλις βραδιάζει σε ζητώ. Γιατί για σένα να πονάω. Γιατί τόσο πολύ να σ' αγαπάω. Αυτά τα τραγούδια, παιδιά, σας αρέσουν όλα αυτά που λέω τώρα?
Λοιπόν, ακούστε, αυτά τα τραγούδια είναι δώρο σας το, η εταιρεία μου που κυκλοφορώ αυτή τη στιγμή το καινούριο CD. Να κάνουμε και λίγο διαφήμιση. Μην το κόψετε, θα το βάλετε αυτό. Όχι, θέλω να το πω όμως, γιατί αυτό έχει... Θέλω να πω ότι εκτός από το CD με τα καινούργια τραγούδια, αυτά τα τραγούδια όλα είναι ένα live, μια ζωντανή μετάδοση, μια ζωντανή εγγραφή, την οποία την παίρνετε και αυτό το CD μαζί, έτσι, δώρο. Για όσοι δεν τα έχουν πάρει, λέω. Έτσι. Κοίτα, έχω τις τέσσερις μοναχικές ψυχές. Πρέπει κάτι να κάνεις. Κύριε Βοσκόπουλε. Εγώ θέλω να κάνω πολλά, αλλά... Τόλι! Να σας ρωτήσω κάτι. Είναι δεσμευμένες όλες παντρεμένες. Μου φέρεις παντρεμένες. Όχι, όχι, δεν όλες. Εντάξει, λοιπόν. Οι δύο είναι παντρεμένες. Ναι, δύο, οι άλλες δεν. Τρίτη. Τρίτη. Τρεις. Η τέταρτη μου φαίνεται, αλλά το κρύβει. Η τέταρτη μια χαρά είναι, όπως ελάχιστο. Πάλι με εσένα θα φύγω. Πάλι εσένα θα πάρω. Να το πάλι, το κανόνισε σε μήνα. Τα ίδια μου λέει 30 χρόνια, έχω βαρεθεί πια. Αυτό που συμβαίνει με εσάς, θέλω να το ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσει κάτι, το καημένο το Μέγκα. Θέλω να ρωτήσω το Μέγκα, εδώ, να ρωτήσει κάτι. Στιγόμαστε, έτσι. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει με εσάς και τις γυναίκες όλα αυτά τα χρόνια, που έχετε εμπνεύσει μεγάλα πάθη στις γυναίκες. Και συνεχίζει να εμπνέει. Και συνεχίζει ακάθεκτος να εμπνέει. Έτσι. Λοιπόν, πώς το εξηγείτε εσείς, πού πιστεύετε ότι... Πώς, δηλαδή, βγαίνει από μέσα σας, βγαίνει αισθηκτοδός, είναι... Αδυνάτησες πολύ. Είναι ο Γρηγόρης την έφαγε το όλη. Δεν με αφήνε να φάω τώρα στον πρωινό μου, παίρνουν τις τούρτες. Γιατί φοβούνται. Να παχύνεις λίγο, να σου πω. Να παχύνω. Γιατί λοιπόν, θέλετε τις γυναίκες πιο χυμαρώδες και πιο... Εγώ σίγουρα. Εγώ είμαι ανατολίτης καταρχήν. Ναι. Αλλά, άκουσε, να σου πω... Πάντα. Δεν μου απαντήσετε. Τι. Αυτό που συμβαίνει... Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα καταρχήν εδώ. Κάνετε ό,τι είναι δυνατόν να αδυνατήσετε. Άντε πάλι με το αδυνάτησμα. Θα πει αυτό που θέλει εκείνος. Για να σχημίνετε. Δεν αρέσετε αδύνατες. Ναι. Κοιτάξτε, οι γυναίκες χειροκροτούν τώρα. Και το πιο σπουδαίο ξέρετε είναι το ότι μόλις αδυνατήσουνε, κάνουνε δίαιτα και αδυνατήσουνε και τα ποδαράκια μετά γίνονται έτσι κόκκα και κάνουν αυτές τις καμάρες, περπατάνε μετά έτσι για να τα κρύβουν. Να τα κρύβουν. κάθονται και δεν κάθονται έτσι κανονικά. Ξέρουν ότι είναι άσχημα τα ποδιά και κάνετε έτσι. Τα κρύβουν. Που σημαίνει ότι ξέρετε και εσείς ίδιες ότι εκείνη την ώρα δεν είναι ωραία. Ναι, σωστά. Τα ποδιά. Αλλά δεν μπορούμε όμως και με τα κιλά έχουμε πρόβλημα. Τα κιλά, μανάρι μου, είναι τα πάχη μου, τα κάλυπτα. Δηλαδή πάντα εσείς είχατε ζουμερές γυναίκες. Ποιος, τι ζουμερή, καλή. Λάσκαρη ζουμερή. Ζουμερή ήταν. Μα λέει του αρέσουν. Η Μαρινέλα ζουμερή. Λέει του αρέσουν οι ζουμερές. Λέει του αρέσουν οι ζουμερές. Μου αρέσουν οι ζουμερές. Ναι, αλλά παντρεύεται τσάλα. Αλλά παντρεύεται τσάλα. Άρα. Δεν λέω και τα κίτι, δεν λέω για. Ζουμερές. Οι παπάτσικες που λέει ο Αρναούτου. Ωραία. Ζουμερές. Ανατολίτες είναι εδώ, παιδί. Σαν τη νύχτα δίχως φεγγάρακι δίχως. Πού να βρω καλέ τραγούδι που να το ταιριάζει στίχως. Κοιμόμουν και ξύπνησα μόναχα από τα αντίκρισα. Τα μάτια σου, τα μαύρα σου, για δε με θέλεις για τα σου, για δε με θέλεις για τα σου.
τα κοιτάω και λέω θα σβήσω. Να μου να Χριστέ ζωγράφος, έτσι να τα ζωγραφίσω. Κοιμόμουνα και ξύπνησα, μονάχα που τα αντίκρισα. Τα μάτια σου, τα μαύρα σου, για δε με θέλεις για άντρα σου. Για δε με θέλεις για άντρα σου. Μπράβο! Άιντε! Για σένα, ναι. Λάτρεψα και το καημό σου γιατρεψα. Μονάχος κλαίω, κλαίω σήμερα στις φυλακείς τα σίδερα. Τα νιάτα μου χαμένα. Ας είχα κι άλλη μια ζωή να ξόδευα για σένα. Ας είχα κι άλλη μια ζωή να ξόδευα για σένα. Ας ήταν να σε ξαναδώ και δυο φορές να ξαναπώ για μια χαμένη, χαμένη χειμέρα στις φυλακείς τα σίδερα. Τα νιάτα μου χαμένα. Ας είχα κι άλλη μια ζωή να ξόδευα για σένα. Ας είχα κι άλλη μια ζωή να ξόδευα για σένα. Πάμε, πάμε κάτω, πιο λίγο νεράκι. Παναθεμάσε τι με θες. Τι θέλεις από μένα. Πώς θες να αρχίσεις μια ζωή. Μέσα απ' τα πεθαμένα. Αχ, Παναθεμάσε τι. Τι θέλεις από μένα.
ξέρεις τι κουβαλά μέσα στο δισάκι μου. Τότε να έρθεις να χτυπήσεις το παραθυράκι. Άμα δεις τι κουβαλά μέσα στο δισάκι μου, τότε να έρθεις να χτυπήσεις το παραθυράκι. Άσε με, δεν είμαι εγώ για σένα. Εσύ αρχίζεις τη ζωή που τέλειωσε για μένα. Ανάθεμασε, άσε με. Μέσα στο δισάκι μου, τότε να έρθεις να χτυπήσεις το παραθυράκι. Άμα δεις τι κουβαλάω μέσα στο δισάκι μου, τότε να έρθεις να χτυπήσεις το παραθυράκι. Μαναράκια μου, μαναράκια. Φιστικάκια είναι το σωστό. Φιστικάκια. Φιστικάκια. Πάω εκεί. Και αφού τα φιστικάκια απομακρύνθηκαν για λίγο, έλα εδώ αγόρι μου. Λέγε. Τι να μας πούνε εμάς οι ρουβίτσες όταν έχουμε τις στολίτσες, έτσι. Οι στολίτσες δεν είναι ωραίες όλες. Πολύ καλές. Δεν μου λες, μωρέ, χορταίνεται η αγάπη των γυναικών. Χορταίνεται. Oh, Παναγία, πότε. Δεν χορταίνεται. Παναγία μου, το καλέ. Θα λύσουμε αυτό. Θα μας σταματήσει η ζωή του, θα πεθάνω. Να σου πω τώρα, σε αυτό το live είσαι γράψει κάποια τραγούδια, έχει πει κάποια τραγούδια που αφορούν κάποιες συγκεκριμένες γυναίκες, είμαι σίγουρη. Δεν το συζητάω. Κάποιο θα φορά τη Λάσκαρη, κάποιο θα φορά τη Μαρινέλα, κάποιο θα φορά. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω τα υπόλοιπα. Μου πει εσύ αν πρέπει. Έχω κι εγώ την ανφούλα μου, κυρίες και κύριοι. Σωστό, σωστό. Πες μου κάτι, αποκάλυψε. Ναι, τι είπε. Απ' την Άντζελα είναι βαλτή απ' την Άντζελα. Ναι, δεν κάνει τέτοια Άντζελα. Δεν είναι κουτσομπόλα η Άντζελα. Εμείς που είμαστε. Δεν είναι κουτσομπόλα αυτή. Πες μας, πες μας. Η άλλη δε στιγμή τι έκανε. Περίμενε, είχε στημένη. Λοιπόν, τι θες να κάνουμε εδώ. Να μου πεις ποια, για ποια να έχεις γράψει τι. Λοιπόν, ποια έχεις πει τι. Διάβαζε ένα-ένα γιατί εγώ θέλω και γυαλάκια να διαβάζω. Οι αναμνήσεις λοιπόν. Λοιπόν, οι αναμνήσεις. Οι αναμνήσεις. Να πω εδώ τώρα. Μου έκανε εκεί που τσου καθάριζαν τα αυγά. Περίμενε. Οι αναμνήσεις. Λοιπόν, οι αναμνήσεις είναι γραμμένο πριν πάρα πολλά χρόνια. Και ήταν η εποχή που εγώ δεν ήμουν ακόμα τραγουδιστής, έπαιζα μπουζουκάκι. Όταν ξεκινούσε. Μόλις αποφάσισα λιγάκι να ξεφύγω από το θέατρο, άρχισα να παίζω μπουζουκάκι και έγραφα τραγούδια. Ήμουνα συνθετάκος, έγραφα τραγούδια. Μάλιστα. Αυτό το τραγούδι, αναμνήσεις, το έχω γράψει το 1802. Έλα, πες μωρέ. Πολύ παλιά. Το έχω γράψει για τη Δούκισσα. Για τη Δούκισσα. Την είχα παρθενέρ μου, τότε τραγουδούσε για μένα. Εγώ παίζα μπουζουκάκι και την τραγουδούσε. Αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια, βασικά μην την περνάμε. Και εξαιρετικό άνθρωπο. Έτσι, αυτή το έχει πει το τραγούδι στο δίσκο πρώτη και το έχω πήγα και οκτώ. Είναι ανάμνηση που κρατάμε αυτή. Ορίστε. Είναι ανάμνηση που κρατάμε. Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν, λέει. Ξαναγυρίζουν οι αναμνήσεις. Και τις κρατάμε. Εγώ δεν κρατάω τίποτα.
Εγώ από πριν δεν κατάλαβα τίποτα. Τα έχω ξεχάσει όλα. Αλλά αφού θέλει να μου τι εξηγήσω, τώρα τη φιλαράδα μου. Συγχωρήστε το, το παιδί. Αυτά είναι λοιπόν τραγούδια όλα που έγραψα. Εγώ τα έχω γράψει. Μάλιστα, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Είναι τραγούδια που τα έγραψα γιατί μου άρεσε τότε, σου λέω, να συνθέτω. Να κάνω το συνθέτη και τα έγραφα για μένα τώρα. Για να μην σε δυσκολέψω άλλο. Ποιο είναι γραμμένο για τη Μαρινέλα, κατευθείαν. Για τη Μαρινέλα δεν είναι γραμμένο. Α, έχω γράψει για τη Μαρινέλα. Έχω γράψει για τη Μαρινέλα. Αυτό που τώρα λέει. Που λένε τα λόγια είναι περιτά. Όχι, το έχω γράψει για αυτή, ναι. Το έχω γράψει για να το τραγουδήσουμε μαζί, δηλαδή, έτσι. Ναι. Τραγουδούσαμε τότε μαζί. Τι μου κάνεις το κεφάλι. Μόνο τραγουδούσατε. Όταν η γυναίκα μου. Καλή ήταν γυναίκα του, εντελώς. Ναι, γιατί έτσι όπως το λέτε όμως. Όταν η γυναίκα μου έγραφα πολλά τραγουδιά. Ορίστε. Έτσι, μπράβο, αγάπη μου. Τι μου λένε τώρα. Α, είναι πολύ καλή. Λοιπόν. Έχουμε μαζί σου την αγωγή. Όχι, Τόλι, όχι, Τόλι, έλα, Τόλι, έλα. Έλα λίγο, έλα λίγο, έλα λίγο. Να πούμε κι άλλο για το live. Τι θες. Για τη Λάσκαρη, ποιο είναι η στάση. Για Λάσκαρη, τι θέλει θέα τη Λάσκαρη. Τι είναι, ωραία, δεν έχω γράψει. Μόνο τραγουδούσε. Έχω γράψει εγώ τραγούδια για μένα. Καλάτε, εντάξει. Δεν τραγουδούσατε δηλαδή, δεν γράφατε εκείνη τη στιγμή για κάποια γυναίκα. Όχι, τα έγραφα για να κάνω σύνθεση. Ωραία, σύνθεση. Αυτό όμω σε άτιμο πλάσμα. Δεν μα να κάνω τώρα τι. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Δεν σε πιστεύουμε. Δεν γίνεται. Όχι, δεν σε πιστεύουμε. Μόνο τραγουδούσατε, λέτε. Εσεί τώρα εδώ τι θέλετε να κάνετε. Να αναφέρετε ξαφνικά τι γυναίκε με τα ονόματα και λέτε και ονόματα. Αφήστε τι γυναίκε. Σα ενέπνευσαν. Εμένα δεν με. Να πάω κέντρο το έτσι. Δεν πάω κέντρο. Καλά. Άστε να έρθει κουτσομπόλιο σου. Παίρνε κουτσομπολιό. Εμείς είδαμε να τραγουδήσουμε εδώ, κυρία μου. Είδαμε κουτσομπόλες. Να σου δώσω μια απάντηση τώρα. Άκου. Άκου. Γιατί εγώ αγαπώ μία, μία μόνο μία και στον κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ. Είναι μία δυναμία, μία μόνο μία και στον κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου, εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε. Και ξέχασέ με, μα πρώτα ακούσέ με, ξανά να σ' το πω. Πως εγώ αγαπώ μία, μία μόνο μία. Και στον κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ. Είναι μια δυναμία, μια μόνο μια. Και στον κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ. Της έδωσα την απάντηση για να μάθει. Για να μάθει. Μπορεί να έχω χάσει λίγο το λογικό μου, να μην αναγνωρίζω ούτε τον εαυτό μου. Μα ποιο είναι το κακό, σαν άνθρωπος αγάπησα κι εγώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με παίρνατε για τρελό. Γιατί με βλέπετε να κλαίω, να φωνώ και να γελώ, και να γελώ.
έδειξε μου κάποιον στη ζωή που δεν αγάπησε πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με περνάτε για τρελό, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με περνάτε για τρελό, γιατί με βλέπετε να κλαίω, να πονώ και να γελώ και να γελώ. Δώστε μου μία συμβουλή που δεν αγάπησε πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με περνάτε για τρελό, παρακαλώ. Έσταζε εν μέλη η μαχαιριά και πέθαινα στην αμμουδιά πέρσι το καλοκαίρι. Πέφταν πάνω μου λιτά τα ζωντανά μαλλιά σου. Και γύρευες να μ' αναστήσεις με το αθάνατο νερό. Κοίταν το στόμα μου ξερό σαν στερεμένης βρύσης και σκύψες πάνω στην καρδιά μου σαν σε μια η ζεστή σου ανασεμινιά μ' ανάστησε καρδιά και η ζεστή σου ανασεμινιά μ' ανάστησε καρδιά. Πάμε! Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν και μου θυμίζουν
θυμίζουνε τα περασμένα. Χαρές που φύγανε και δεν γυρίζουνε και τα νερά μου που είναι χαμένα και τα όνειρά μου. Αιτία, δίχως σκοπό. Σαν ξένοι τώρα δίπλα περάσαμε κι ας μ' αγαπούσες κι ας σ' αγαπώ κι ας μ' αγαπούσες. Μέσα στη νύχτα πέρασε στη γωνιά του δρόμου. Εκείνη, εκείνη, εκείνη που ήρθε και μου γέμισε την άδεια τη ζωή μου, που έφυγε και γκρέμισε τη γη μες στην ψυχή μου. Και όνειρο πάντα θα μείνει εκείνη, εκείνη, ήρθε και με γέμισε χίλιες αναμνήσεις. Εκείνη, εκείνη, εκείνη που ήρθε και μου γέμισε την άδεια τη ζωή μου, έφυγε και γκρέμισε τη γη μες στην ψυχή μου. Θα μείνει εκείνη, εκείνη, εκείνη και όνειρο πάντα θα μείνει εκείνη, εκείνη, εκείνη. Σαν καμπάνα ραγισμένη μυστικά με βασανίζει με μανία. Η ζωή πριν μας χωρίσει προσπαθώ να βρω μια λύση. Αγωνία, αγωνία,
αγωνία, αγωνία. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία στη φώση να σε μιλάω. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς να σε χίλια κομμάτια, σε κοιτάζω μες στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς να σε νοιάζομαι. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Σου δε μ' αγαπάει, κανείς δε με πονάει εδώ. Και το μπατζούρι σου χτυπάει και κλείνει για να μη σε δω. Να μου να Θεέ μου σκαλοπάτι, τα πόδια σου να με πατούν. Καθρέφτη σου κομμάτι, τα μάτια σου να με κοιτούν αιώνο, τα μάτια σου να με κοιτούν. Αν μου επιτρέπεις, όλος ο κόσμος που είναι εδώ επειδή σε αγαπάει. Κάποιοι όμως από το κοινό έχουν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί σου, που ούτε εσύ το ξέρεις. Μαρία, για πες μου. Να πούμε καταρχήν ότι όσοι έχουν έρθει σήμερα, ήρθαν από την πρώτη στιγμή, με το που έπαιξε το τρέιλερ, γέμισε το στούντιο. Κατευθείαν, από την πρώτη μέρα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι κοντά μας, όπως είναι ο κύριος Δημήτρης Παλούκας, ο οποίος είχε σπίτι κοντά στο πατρικό σας, στη Νεάπολη. Έχει έρθει μια κυρία η οποία έχει στα χέρια της ένα πρόγραμμα από το 1972. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια της κυρίας Διγενή. Βέβαια, η Ερασία του Ιωνίου, το ξεφίλησα ήδη. Θέλει να της το υπογράψετε, το φιλά ως κόρη οφθαλμού. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι οι οποίοι έχουν φέρει άλμπουμ, συλλέγουν φωτογραφίες σας από τα παιδικά σας χρόνια μέχρι σήμερα. Τόλι, έχω εδώ κάποιος, έχει φτιάξει ένα άλμπουμ που λέγεται Άλμπουμ Τόλης και είναι όλες οι γυναίκες της ζωής σου. Πώς τις χώρεσε σε αυτό το άλμπουμ. Παιδιά, τα πάντα, τα πάντα. Δηλαδή, ο Δε Τόλης είναι σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Μικρός, πιο μεγάλος, πιο τσιγκάνος, πιο λαϊκός. Είναι όλα τα πάντα. Βλέπεις τι γίνεται. Καταπληκτικά έξω. Στο καινούργιο το δίσκο, το CD, τώρα το λέτε CD εσείς. Εγώ δεν μπορώ να το συνηθίσω, δίσκο το λέω. Έχει γράψει ένα θαυμάσιο τραγούδι ο Θανάσης. Θα το πούμε τώρα αυτό, με στίχους... Γιώργος Αλεκάκης. Του ποιητή. Ποιητή. Γιατί για μένα είναι ποιητής, δεν είναι στιχουργός. Είναι ο Γιώργος Αλεκάκης. Θα το πούμε αυτό και μετά θα συνεχίσουμε πάλι με τα παλιά μας, έτσι.
φώτα πέφτουν στην πλατεία, η πόλη ένα σκηνικό και δεν είσαι εδώ. Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλαχτό και δεν είσαι εδώ. Στους δρόμους γυρνώ, τα ίδια κοιτώ και δεν είσαι εδώ. Πόσο θα ήθελα να πω, σ' αγαπάω, πίστεψέ με, και με κλάμα και λυγμό, έλα και αγάπησέ με, μα δεν είσαι εδώ, μα δεν είσαι εδώ. Γράμμουντα τα καφενεία, η νύχτα τρέχει με κατώ και δεν είσαι εδώ. Δεν έχει απόψε σημασία ποιος έφτεξε στο χωρισμό και δεν είσαι εδώ. Στους δρόμους γυρνώ σαν σώμα στρικό και δεν εδώ. Πόσο θα ήθελα να πω, σ' αγαπάω, πίστεψέ με, και με κλάμα και λυγμό, έλα και αγάπησέ με, μα δεν είσαι εδώ, μα δεν είσαι εδώ. Πόσο θα ήθελα να πω, σ' αγαπάω, πίστεψέ με, και με κλάμα και λυγμό, έλα και αγάπησέ με, μα δεν είσαι εδώ, μα δεν είσαι εδώ. Τι ήθελες εσύ, ρε. Έτρελάθηκες καθυνικά. Ούτως ή άλλως, όλες γυναίκες είναι εκεί που είναι δίπλα μου, οπότε... Τότε... Α, δεν βαρέθηκες δηλαδή τις γυναίκες. Εγώ δεν βαρέθηκα. Έρχομαι. Να αφιερώσω ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι να αφιερώσω εκεί στα κορίτσια πάνω στη Φλόρινα. Αφιερώνει ένα τραγούδι ο Θανάσης στα κορίτσια του στη Φλόρινα. Καρδιά μου, καρδιά μου. Πάμε. Τσιγκάνος να ήμουν και πάλι με θάλασσα τόσες φωλιές, καινούργιες αγάπες, καινούργιες πάλι, και λόγια φωγερά μόνο μια φορά και ύστερα τελειά. Καρδιά μου, καρδιά μου, αλήθεια ψευτιά μου, μου παίρνεις, ποτέ σου δεν δίνεις. Καρδιά μου, καρδιά μου, ποπό Παναγιά μου, στο τέλος μονάχη θα μείνεις. Καρδιά μου, καρδιά μου, αλήθεια ψευτιά μου, μου παίρνεις, ποτέ σου δεν δίνεις. Καρδιά μου, καρδιά μου, ποπό Παναγιά μου, στο τέλος μονάχη θα μείνεις. Τσιγκάνος να ήμουν και πάλι δε στ' άλλαζα τόσες φωλιές. Άιντε να δούμε που θα με βγάλει, ως ποτέ το φιλί θα είναι μια ζωή, όλη μου η ζωή.
Καρδιά μου, καρδιά μου, αλήθεια ψευτιά μου, μου παίρνεις ποτέ σου δεν δίνεις. Καρδιά μου, κοπό, Παναγιά μου, στο τέλος μονάχη θα μείνεις. Καρδιά μου, αλήθεια ψευτιά μου, μου παίρνεις ποτέ σου δεν δίνεις. Καρδιά μου, κοπό, Παναγιά μου, στο τέλος μονάχη θα μείνεις. Ρε μεγάλε, μπράβο! Καρδιά μου, κοπό, Παναγιά μου, στο τέλος μονάχη θα μείνεις. Καρδιά μου, αλήθεια ψευτιά μου, μου παίρνεις, ποτέ σου δεν δίνεις. Καρδιά μου, κοπό, Παναγιά μου, στο τέλος μονάχη θα συνέχεια, μη σταματάμε το κέφι μας, πάμε. Πόσες νύχτες, πόσες Κυριακές τη γέμιζε η κάμαρά μας απ' τις αγκαλιές και χαμήλωνε το φως και μας έγινε ο καημός και σταμάταγε το χρόνο κι ο Θεός. Η αγάπη μας θα ζήσει και λέγες μέχρι γη να σταματήσει και λέγες δε θα σ' αρνηθώ ποτέ μου και λέγες τι δεν έλεγες Χριστέ μου. Γέμιζαν τα δυο σου μάτια δάκρυα από χαρά κι όλο φτιάχνα με παλάτια κι όνειρα τρέλα και χαμήλωνε το φως και μας έγινε ο καημός και σταμάταγε το χρόνο κι ο Θεός. Η αγάπη μας θα ζήσει και λέγες μέχρι γη να σταματήσει και λέγες δε θα σ' αρνηθώ ποτέ μου και λέγες τι δεν έλεγες Χριστέ μου. Έλα μαζί!
σταματήσει και έλεγες. Μέχρι γη να σταματήσει και έλεγες. Δεν θα σ' αρνηθώ ποτέ μου και έλεγες. Τι δεν έλεγες Χριστέ μου. Καλέ! Θανάσης ο Πολυχανδριώτης. Αυτός. Θανάση, αν μου επιτρέπεις, είσαι στο σωστό σημείο για να ονομαστείς και εσύ, όπως ο πατέρας σου, δάσκαλος. Δάσκαλος. Μεγάλη κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Θανάση, το γαλόνι, όταν χωράει στο όνομα σου, πάρτο. Μπράβο ρε Τόλι, πέστα ρε Τόλι, τι λέω πολύ. Δεν με νοιάζει ποιον φιλούσες μέχρι χτες που είμαστε ξένοι. Δεν νοιάζει ποιον αγνώριζες τις νύχτες σαν πολύ. Αγάπη μου, ατέλειωτα ερωτικά ταξίδια. Χωρίς εσένα όλα στον κόσμο είναι ίδια. Αγάπη μου, αγάπη μου, το αρώμα σου στο κορμί μου έχει μείνει. Τώρα η μοναξιά της νύχτες θα με πνίγει, αγάπη μου. Αγάπη μου, γυναίκα της ζωής μου, όνειρα τελειωτά, να ξαναζήσω θέλω βράδια ξημέρωτα. Αγάπη μου, δεν την μπορώ τη μοναξιά, φοβάμαι. Αυτά που ζήσαμε ακόμα τα θυμάμαι. Έφτασα στο πόνο τα άνθρωπα. Αγάπη μου, ατέλειωτα ερωτικά ταξίδια. Αχ, αλλά στον κόσμο όλα αυτά είναι όλα ίδια. Αγάπη μου, απ' την πνοή σου η καρδιά μου ανασένει. Με αναμνήσεις η ζωή μου είναι δεμένη. Αγάπη μου, αγάπη μου, γυναίκα της ζωής μου, όνειρα τέλειωτα, να ξαναζήσω θέλω
βράδια ξημέρωτα, αγάπη μου. Δεν την μπορώ τη μοναξιά, φοβάμαι. Αυτά που ζήσαμε ακόμα τα θυμάμαι. Αγάπη μου, γυναίκα της ζωής μου, όνειρα τελειωτά, να ξαναζήσω θέλω βράδια ξημέρωτα. Αγάπη μου, δεν την μπορώ τη μοναξιά, φοβάμαι. Αυτά που ζήσαμε ακόμα τα θυμάμαι. Ωραία, ρε παιδιά. Γιατί ωραία τραγούδια που είναι, δεν είναι ωραία. Τώρα, εσείς επειδή δεν καταλαβαίνετε κάτι που γίνεται εδώ, γίνεται κάτι που εμένα όμως με υποχρεώνει να ζητήσω μία συγγνώμη από την ορχήστρα μου. Γιατί μόνο εμείς καταλαβαίνουμε. Τους έχω ρίξει 4-5 φορές έξω. Γιατί είναι η πρώτη φορά που τα λέμε. Αλλά δεν καταλαβαίνετε, βλέπετε, δεν παίρνετε είδηση, διότι αυτοί είναι γάτες όλοι. Σπουδαίοι. Την άλλη φορά θα τα μάθουμε καλά. Σε ποια ζωή σε ξαναγνώρισα, σε ποια ζωή τα μάτια σου τα θεϊκά τα ξαναείδα και με μάλεψαν και μου έχουν κλέψει τώρα πάλι την καρδιά. Σε ευχαριστώ για την αγάπη σου, με φτάσε ως τον ουρανό. Ήτανε βάλσα μου στα λάθη μου, γι' αυτό σου το χρωστώ. Ήσουν εκείνη που περίμενα μια ολόκληρη ζωή. Με σένα εγώ ξαναγεννήθηκα και έγινα. Κι αυτά, αχ τα γλουδινά, αχ που μου ζεσταίνουν τώρα πάλι την καρδιά. Πες μου, μοναδική αγάπη μου, σε ποια ζωή τα φίλησα ξανά. Σε ευχαριστώ για την αγάπη σου, με φτάσε ως τον ουρανό. Ήτανε βάλσα μου στα λάθη μου, κι αυτό σου το χρωστώ. Ήσουν εκείνη που περίμενα μια ολόκληρη ζωή. Με σένα εγώ ξαναγεννήθηκα και έγινα παιδί. Σε ευχαριστώ για την αγάπη σου, με φτάσε ως τον ουρανό. Ήτανε βάρσα μου στα λάθη μου, κι αυτό σου το χρωστώ. Ήσουν εκείνη που περίμενα μια ολόκληρη ζωή. Με σένα εγώ ξαναγεννήθηκα και έγινα παιδί. We'll be right back.
ωραία τραγούδια. Μπράβο. Ωραία τραγούδια. Ωραία τραγούδια. Α. Και αυτός ο τραγουδιστής που τα λέει καλός είναι. Ακούω τώρα ένα ωραίο. Έχει μέλλον, ε. Έχει μέλλον. Είναι... αυτό είναι... αυτό είναι αφιερωμένο. Εδώ. Όχι. Αλλού, αλλού. Ας το πω στα αυτή σου. Λαμπρά της νύχτας στα αστρά, για χάρη σου στη γη θα κατεβάσω κολλιέ απ' άστρινα μαργαριταριά, στον όμορφο λαιμό σου να κρέμασω, στον όμορφο λαιμό σου να κρέμασω. Κι όταν γλυκιά μου σ' αγκαλιάζω, μικρός Θεός θα νιώθω στο πλευρό σου, γιατί τον ήλιο θα φιλώ στο πρόσωπο σου, κι όλα της νύχτας τα αστρά πάνω στο λαιμό σου. Είσαι εσύ της νύχτας το φεγγάρι και τα άστρα θα κυκλώνουν το λαιμό σου, κι όταν ο ήλιος θα έρθει να σε πάρει θα λάμπει από φως το πρόσωπο σου, θα λάμπει από φως το πρόσωπο σου. Κι όταν γλυκιά μου θα σ' αγκαλιάζω, μικρός Θεός θα νιώθω στο πλευρό σου, γιατί τον ήλιο θα φιλώ στο πρόσωπο σου, κι όλα της νύχτας τα άστρα πάνω στο λαιμό σου. Αγκαλιάζω, μικρός Θεός θα νιώθω στο πλευρό σου, γιατί τον ήλιο θα φιλώ στο πρόσωπο σου, κι όλα της νύχτας τα άστρα πάνω στο λαιμό σου. Ευχαριστώ. Α, που τη λέει. Ο μικρός Θεός θέλω. Το όνομα του μικρού Θεού. Το όνομα, την ηλικία του, ο μικρός Θεός. Το επώνυμό του, ποιος είναι ο μικρός Θεός. Μαρία και είναι 5 χρόνια. Να τη χαίρεστε για να αυτό μου είπε πριν. Έχει δυνατήσει τα ψηλά βουνά. Περτώνω. Σαλτέκης. Οι δρόμοι μας χωρίζουν, εδώ είναι το τέρμα.
τώρα δεν έχει γυρισμό. Το ξέρω θα πονέσω, όλα ήταν ψέμα. Φύγει γιατί θα τρελαθώ. Ήσουν για μένα όλη μου η ζωή. Ήσουν ατάστρα κι ο ουρανός. Φεγγάρι εσύ που φώτιζες τη γη. Απέραντος ωκεανός. Φύγε κι άσε με μόνο, γιατί μόνο πόνο μου δίνεις εσύ. Ξέρω κοντά σου υποφέρω, η ζωή μου μαζί σου, η ζωή είναι μισή. Τώρα που ήρθε το τέρμα, κάτσε και συλλογήσου. Θυμήσου τα λάθη σου. Εγώ ένιωθα μόνος κι ας ήμουνα μαζί σου. Δεν μ' είπες μια φορά αγάπη σου. Ήσουν για μένα όλη μου η ζωή. Ήσουν ατάστρα κι ο ουραμός. Φεγγάρι εσύ που φώτιζες τη γη. Απέραντος ωκεανός. Φύγε κι άσε με μόνο, γιατί μόνο πόνο μου δίνεις εσύ. Ξέρω κοντά σου υποφέρω, η ζωή μου μαζί σου, η ζωή είναι μισή. Μόνο πόνο μου δίνεις εσύ. Ξέρω κοντά σου υποφέρω, η ζωή μου μαζί σου, η ζωή είναι μισή. Ωραία. Πού από κάτι τραγουδάρα εσύ. Ναι, είδες τι ωραία. Μ' αρέσουνε γιατί τώρα είναι. Είναι ωραία μωρέ, εντάξει τι. Πάμε παιδιά, πάμε μάστρο. Και λίγο νερέκι. Τι σημασία έχει ακόμα αν σ' αγαπώ,
Τι σημασία έχει ακόμα κι αν πεθαίνω. Αυτό που διάλεξες πρέπει να το δεχτώ. Μα ένα πράγμα μόνο δεν καταλαβαίνω. Για πες μου ποιος θα σ' αγαπήσει πιο πολύ. Για πες μου ποιος θα σ' αγκαλιάζει σαν παιδί. Σε ποιον τους φόβους σου αγάπη μου θα πεις. Σαν την καρδιά μου όσο κι αν ψάξεις δεν θα βρεις. Είσαι ελεύθερη, κάνε αυτό που θες. Εγώ δεν πρόκειται εξηγήσεις να ζητήσω. Δεν έχει νόημα αν φταίω ή αν θες. Πριν φύγεις όμως θέλω κάτι να ρωτήσω. Για πες μου ποιος θα σ' αγαπήσει πιο πολύ. Για πες μου ποιος θα σ' αγκαλιάζει σαν παιδί. Σε ποιον τους φόβους σου, αγάπη μου, θα πεις. Σαν την καρδιά μου, όσο κι αν ψάξεις, δε θα βρεις. Πες μου ποιος θα σ' αγαπήσει πιο πολύ. Για πες μου ποιος θα σ' αγκαλιάζει σαν παιδί. Σε ποιον τους φόβους σου αγάπη μου θα πεις. Σαν την καρδιά μου όσο κι αν ψάξεις δε θα βρεις. Σε νωρίς πάλι ανησύχησα που είσαι κι αν κρυώνεις. Θέλω να γελάς όποια κι αν διάλεξε ζωή να μην τη μετανιώνεις. Μη σε νοιάζει για μένα, εγώ θα είμαι καλά. Το να τέχω το πόνο είναι φίλους μου πια. Μια ζωή αγαπάω, μια ζωή συγχωρώ. Μια ζωή ξενυχτάω, υποφέρω φωνώ. Μια ζωή αγαπάω, συγχωρώ, όμως χαμογελάω κι έτσι νιώθω πως ζω. Hey!
όσο κι αν πονώ δεν θα αφήσω μάτια μου να το καταλάβεις. Ό,τι κι αν περνώ δεν θα αφήσω μάτια μου εγώ ευθύνες να αναλάβεις. Μη σε νοιάσει για μένα, εγώ θα είμαι καλά. Το να δέχω το πόνο είναι φίλος μου πια. Μια ζωή αγαπάω, μια ζωή συγχωρώ. Μια ζωή ξενυχτάω, υποφέρω πονώ. Μια ζωή αγαπάω, μια ζωή απορώ, όμως χαμογελάω και έτσι νιώθω πως ζω. Αντωνάκη, κάναμε επιτυχία. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Έχω ακόμα ένα τραγούδι. Πριν τελειώσω, θα ήθελα να κάνουμε κάτι το οποίο το θεωρώ επιβεβλημένο. Θέλω να χειροκροτήσουμε πάρα πολύ αυτά τα σπουδαία παιδιά, την ορχήστρα μου. Και θα παρακαλέσω πολύ, θα παρακαλέσω πολύ το μαέστρο μου, το μαέστρο μου τον Κώστα τον Νικολόπουλο, Κώστας μου, ο Νικολόπουλος ο μαέστρος μου, να τους παρουσιάσει έναν ονομαστικά. Να τους παρουσιάσει γιατί αξίζει τον κόπο, είναι τα σπουδαία μου τα παιδιά τα οποία με ακολουθούν εδώ και χρόνια και είμαστε η μια οικογένεια. Βεβαίως. Τα παιδιά μου παρακαλώ. Στην drums είναι ο Γιώργος ο Τσουπάκης. Έτσι. Στο μπάσο είναι ο Παναγιώτης Γεωργωτάς. Στα κρουστά είναι ο Αλέξης Τσάμις. Ο Αλέξανδρος ο Τσάμις. Ο Αρμένης ο Βασίλης είναι στο πιάνο. Ο Χριστόφορος είναι στα keyboards, στα βιολιά και στα πνευστά εδώ. Ο Μανώλης ο Μιχαλάκης είναι το μπουζούκι μας. Και το παρτενεράκι μου, η Χαρούλα, η Πετρίδη, η σπουδαία αυτή τραγουδίστρια και καθηγήτρια μουσικής, παρακαλώ. Θα τα λέμε όλα για να ξέρουμε τι μας λέτε. Καθηγήτρια μουσικής, παρακαλώ. Έλα εδώ, αγόρι μου. Επειδή είχαμε τόσο υπέροχο κοινό, να κάνουμε και τρία δώρα στο κοινό μας. Έλα. Θέλεις να ανακατέψεις, να τραβήξεις τρεις κλήρους για να πάρουν τα παιδιά εδώ. Τι δώρα. Home cinema. Έλα. Έχουμε τρία home cinema για τους θαυμαστές όλοι. Ανακατεύω και εδώ να βλέπω αβλεπή που λένε και στο... Υπάρχει ένα καρτοπαιχτικό παιχνίδι, πώς είναι. Για να δούμε τι τράβηξε. Υπόκα. Τρία είναι ένα. Ένα. Είναι το 33-07. Έλα. Θα το βρει. Εσύ είσαι. Κυρία. Πάρα τα άλλα. Κυρία, πώς σας λένε. Σταυρούλα Ζάμπου. Ποια είναι η κυρία. Ζάμπου. Σταυρούλα Ζάμπου. Να το χαίρεστε. Ευχαριστώ να περνάτε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν. Έχω δώσει κάτι στην Εσποινίδα και θα παρακαλούσα πάρα πολύ. Θέλω πίσω μία αφιέρωση και από τους δυο σας. Ένα αυτόγραφο. Ό,τι θέλετε. Αυτόγραφο από την κυρία Μιχαλή και από τον κύριο Ποσκόπουλο. Έλα μετά να σου δώσω ό,τι θέλεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι τις δείχνω όλες. Έλα μετά να σου δώσω ό,τι θέλεις. Λοιπόν, το δεύτερο home cinema το κερδίζει αυτός που έχει το νούμερο 37-80. Ποιος. Εσύ. Μπράβο. Πάρε και εσύ. Μπράβο. Είστε ή. Είστε κυρία. Η Χριστίνα Διαμαντή. Ωραία. Θα πάρετε το δεύτερο home cinema. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Κι άλλο ένα, έχουμε τρία. Και το τρίτο είναι το 37-28. 37-28, εκεί!
Τρεις γυναίκες, δηλαδή. Τρεις γυναίκες κερδίσαμε. Έλα μου, ντε. Κάτσε να μάθουμε και πώς τη λένε. Αφού τα τράβηξα εγώ, ρε. Είστε. Τις τραβάτε σε κύριε Ιωάννα. Τελικά τις γυναίκες, κύριε Βοσκόπουλε. Κυρία Τσακύρη Ιωάννα. Τρεις γυναίκες, λοιπόν, με την ευλογία του Τόλι. Κέρδισαν τρία home cinema. Λοιπόν, και πάμε για το φινάλε. Πρέπει όμως πριν πάμε για το φινάλε, αν μου επιτρέπεις, να σε ευχαριστήσουμε. Να σου πούμε ότι... Θα πάρω ήταν... κανένα home cinema. Υπέροχο, πες και ένα home cinema εκτός αυτού. Αλλά... Μου δώσεις ένα ωραίο... Πρέπει να σου πω ότι σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν εδώ απόψε. Ειδικά εμείς οι 4-5 τέλος πάντων που είμαστε εδώ. Περάσαμε υπέροχα. Πολύ ωραία περάσαμε, εκπληκτικά. Να είστε καλά. Σου κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις παραπάνω από ό,τι έπρεπε, δεν πειράζει. Μια τελευταία ερώτηση μπορώ να κάνω. Μια τελευταία. Πριν πείτε το τελευταίο κομμάτι. Αν η ζωή σας ήταν ένα βιβλίο, ποιος ήταν ο τίτλος του βιβλίου? Ποιο τίτλο θα δίνατε? Κοίταξε. Τόλης, Βοσκόπουλος, ο... Ο Αριστοκράτης Μάγκας. Ευχαριστούμε πολύ την Τάνια Ιακωβίδη για τον τίτλο της εκπομπής. Τόλης Βοσκόπουλος, ο Αριστοκράτης Μάγκας, απόψε στο κοίτα τι έκανες. Στην πρώτη του διακαναλική συνέντευξη τύπου συναυλία. Τρία μεγάλα κανάλια στα πόδια σου για να σε ρωτήσουν και να σε απολαύσουν ταυτόχρονα. Μεγάλη επιτυχία να δεις, όπως βλέπεις πάντα. Ναι, ναι, έλα. Αλήθεια. Λοιπόν, πάνω από το τελευταίο τραγούδι να τελειώσει η εκπομπή και ελάτε μετά, σας περιμένω στο καμαρίνι να σας δώσω ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, ευχαριστώ για την αγάπη σας. Μπορεί να φύγεις κάποτε, μπορεί και όπως σβήνει ένα κερί να σβήσει η αγάπη σου για μένα. Μπορεί να γίνω νύχτα και βροχή, μια ξεχασμένη προσευχή, μια λέξη απ' τα περασμένα. Μπορεί όλα να αλλάξουνε, μπορεί κι εμείς να κλάψουμε, μπορεί για κάποια όνειρα χαμένα. Εκείνη, εκείνη, εκείνη.
Ο ανεπανάληπτος! Αγκή! Σαν εμένο μου μυαλό το λαθή λαχρή μυσικά κυλάει ένα δάκρυ γίναν όλα σκόνη πια και στάχτη και εγώ με. Α, περίμενε, περίμενε. Μπράβο, Μάνο, μου χαίρομαι. Άμα θέλουν εκεί να πάω, κατάλαβες. Μα τι λέμε τόση ώρα. Από τα πέτρα στην πλατεία την πόλη και ένα σκυλικό. Ωραίος είστε από κοντά. Τι να πω για σένα. Να μην της πεις τίποτα, Αντώνη, να σου λείπουν αυτά. Σαν τον ξαχάρκο μοιάζει. Κάτσε λίγο να πω μια κουβεντούλα, μάνα. Κουβεντούλα. Κάτσε. Κόψω για σένα τη νύχτα στα δύο. Τόνι, τόνι. Τα γερά ποτήρια. Τα γερά ποτήρια. Μιλάω σοβαρά, μην το βέβαια. Τώρα περίμενε, μια κουβεντούλα και θα φύγεις. Να πούμε κάτι δυο. Μια κουβεντούλα, ναι, ναι. Νομίζω ότι με ήθελες εσύ. Και εγώ σε θέλω. Γιατί θες βλέμμα και δεν θες συνοφιλή. Τούλη, μπροστά στο πόσο. Τούλη.